Μαντίνα Πολυχρόνη βρίσκεται στο στούντιο. Να πάμε σε πιο light επί της ουσίας, αλλά πολύ σημαντικές από την άλλη ειδήσεις από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μαντίνα, με μεγάλο ενδιαφέρον σας περιμένουμε και σας ακούμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή του βιοκλιματικού πρώτου δημοτικού σχολείου Κρυονερίου με χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η κατασκευή 12 αιθουσών διδασκαλίας και ΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, ενώ τα κτίρια θα έχουν συστήματα ηλιοπροστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου του 2022 θα πραγματοποιηθεί εκλογή Προεδρίων στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Επιτροπές των Δήμων, όπως ορίζει η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα βήματα που έχει κάνει η Περιφέρεια Αττικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Olympia Forum 2. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι στόχος είναι μέχρι το 2030 η Περιφέρεια να διαθέτει ψηφιακά το 80% των υπηρεσιών της, ενώ όπως είπε σύντομα θα παρέχονται ψηφιακά 253 υπηρεσίες. Δωρεάν προληπτικό έλεγχο για οστεοπόρωση προσφέρει ο Δήμος Πεντέλης αύριο Παρασκευή στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων από τις 9.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι. Συναγερμό έχει προκαλέσει στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων ξυλοφάγο έντομο που χτυπά τις μουριές της πρωτεύουσας. Υπολογίζεται ότι έχει μολυνθεί πάνω από το 30% των συγκεκριμένων δέντρων με τα συνεργεία του Δήμου να κόβουν τις μουριές σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Και κλείνοντας, την ρεμπέτικη μουσικοθεατρική παράσταση «Η κραυγή των ποντίων» θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο στη Νέα Ιωνία στις 8 το απόγευμα στην πολυγονική αίθουσα 7ου 5ου Λυκείου με ελεύθερη είσοδο. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο.